Καλημέρα Γιώργο Χαρβαλιά. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές. Σας ακούω σε μεγάλη φόρμα σήμερα. Με τόσα που γίνονται, τι να σας λέμε τώρα. Η μεγαλύτερη άσκηση σεισμού γίνεται στο νησί, όλα καλά, τα μέσα ενημέρωση δεν μετέχουν γιατί είναι άσκηση επί χάρτου. Αυτό. Απίθανα πράγματα. Ή για να είμαι ακριβής, κύριε Χαρβαλιά, να μην σας παρασύρω. Μετέχουν στο να το καλύψουν επικοινωνιακά, τι ωραία άσκηση που είναι. Όχι ως μέρος της άσκησης όμως. Για να είμαι δίκαιος. Ναι, υπάρχουν πολλά αντιφατικά σε αυτό το κράτος, όπως και εσείς αναφέρατε. Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην ώρα που εντείνονται οι προκλήσεις από τη γειτονική χώρα. Αναγνώριση του κοσυφοπεδίου έμεση, αλλά στην ουσία έχει ανοίξει διάπλατα ο δρόμος με την πρωτοβουλία της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία μετά απαντά στους επικριτές της ότι είναι ακροδεξιή. Ο κύριος Διλιανίδης είναι ένα άρθρο χθες ενδιαφέρον των εισαγωγικών στην Καθημερινή, όπου και αυτός απολογείται για τις πομπές του και λέει ότι βάλεται από εθνολαϊκιστές. Όλοι δηλαδή όσοι προασπίζουν την πάγια μέχρι τώρα, προσέξτε κύριε Σαχίνη, εθνική θέση περί μη αναγνώρισης αυτού του υβριδικού μορφώματος, είναι είτε ακροδεξιοί είτε εθνολαϊκιστές. Δεν μπορεί να είναι νορμάλ άνθρωποι, νορμάλ πατριώτες, νορμάλ συγκροτημένοι άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν ότι αυτό το υβριδικό μόρφωμα, το κρατήδιο, δεν μπορεί να αποτελεί αυτή τη στιγμή μέρος ευρωπαϊκών θεσμών. Τόλμησε και είπε η κυρία Μπακογιάννη, συγχωρέστε μου το ύφος, αλλά είμαι πραγματικά εξοργισμένος, τόλμησε και είπε ότι το κοσυφοπαίδιο έχει ενστερνιστεί πλήρως όλων των ευρωπαϊκών νομικό πολιτισμό. Σοβαρά, το άντρο της μαφίας και του εμπορίου ναρκωτικών, κύριε Σαχίνη. Μισό λεπτό κύριε Χαρβαλιά, για να είμαι δίκαιος. Η κυρία Μπακογιάννη έκανε μια ανάρτηση και λέει, το πόρισμα για το οποίο με κατηγορείτε και εμένα και τον κύριο Στυλιανίδη, δεν παίρνει θέση ως προς το ζήτημα αναγνώρισης του Κωσόβου. Υπογραμμίζει απλώς την ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 2 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ο παραλληλισμός του Κωσόβου και του Κυπριακού είναι παντελώς αβάσιμη και εθνικά επικίνδυνη. Αν είναι έτσι, θέλω να σας ρωτήσω, ως τι δηλαδή συνδέθηκε το Κωσόβο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Πάσα ένας από τα 2 εκατομμύρια ή ως Κωσόβο? Ναι, ως ποδοσφαιρική ομάδα. Τι να λέμε τώρα. Αλλά εγώ θα μείνω σε δύο ζητήματα για να γίνουν και πιο καθαρά στους ακροατές μας. Πράγματι, από την πλευρά, αν θέλετε, των γεγονότων, της αλληλουχίας των γεγονότων, η περίπτωση της Κύπρου είναι μια περίπτωση εισβολής κατοχής, δεν έχει σχέση με την περίπτωση του Κωσυφοπεδίου. Ωστόσο, η αναγνώριση του Κωσυφοπεδίου μπορεί να επισύρει εντός εισαγωγικών κάποια αντίπεινα από κάποιους οι οποίοι θεωρούν ότι αδικούνται ή θίγονται, άρα έρχεται η περίπτωση των κατεχόμενων να έρθει ως αντίπεινο για την αναγνώριση του Κωσυφοπεδίου. Η περίπτωση της Θράκης όμως, για την οποία ο κύριος Στυλιανίδης πολύ περίεργα στο άρθρο του είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κάποια αλληλουχία και κάποια σύγκριση, εγώ θα σας πω ότι είναι πολύ ανάλογη με του Κωσυφοπεδίου. Γιατί υπάρχει ένα αξίωμα, ξέρετε, στις διεθνείς σχέσεις που λέει ότι όταν μια μειονότητα αναπτύσσεται δημογραφικά σε ρυθμούς πολύ μεγαλύτερους από τον υπόλοιπο γηγενή πληθυσμό και συνορεύει, προσέξτε, αυτή η μειονότητα με μια μητρόπολη η οποία την φυτιλιάζει, και οι δύο αυτές προϋποθέσεις ισχύουν στη Θράκη, τότε υπάρχει ενδυνάμει πρόβλημα. Αυτό ακριβώς συνέβη στο Κόσοβο, αυτό ακριβώς συμβαίνει στη Θράκη μας. Υπάρχει μια μειονότητα η οποία έχει διαφορετικό θρήσκευμα, θα σας έλεγα καταρχήν, και η οποία αναπτύσσεται δημογραφικά πολύ πιο γρήγορα από τον υπόλοιπο γηγενή πληθυσμό. Και βεβαίως φυτιλιάζεται, υποδαβλίζεται από μια γειτονική χώρα με κοινά σύνορα. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή? Κύριε Χαρβαλιά, αν είστε εθνικολαϊκιστές στην Κύπρο, όπου οριζοντίως τα πολιτικά κόμματα και τα μέσα ενημέρωσης, και θέλω να το πω αυτό,
είτε πρόκειται στη δεξιά, άντε να το πω έτσι, είτε στο κέντρο, είτε στην αριστερά της Κύπρου, με ομοβροντία μας λένε ότι η Ελλάδα μας έβαλε πισόπλατη μαχαιριά. Όλοι αυτοί είναι εθνικολαϊκιστές. Και πολύ σοβαρά μέσα, θα σας έλεγα ότι στην Κύπρο υπάρχουν σοβαρότατα μέσα ενημέρωσης, όπως ο Φιλελεύθερος, ο οποίος είναι η αντίστοιχη καθημερινή με κίνδυνο να αδικήσω το Φιλελεύθερο, όχι την καθημερινή, εξέχοντες αρθρογράφοι εξαπέλυσαν σφοδρότατη επίθεση στην κυρία Μπακογιάννη με πολύ βαριά, θα σας έλεγα, κοσμητικά επίθετα. Και αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι όλα αυτά τα ακροδεξιών ή εθνολαϊκιστών είναι προφάσεις αναμαρτίες για να καλυφθούν ακριβώς οι πομπές. Διότι περί πομπής πρόκειται, ήταν όμως ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο, όπως αποδείχθηκε, για να διολυστήσει η ελληνική θέση από την καταψήφιση στο παρόν. Βγήκε δηλαδή ο κύριος Γεραπετρίτης, τροποντινά αποστασιοποιήθηκε από την πρωτοβουλία της κυρίας Μπακογιάννη και είπε ότι εμάς δεν αλλάζει ακριβώς η θέση μας, αλλά θα απέχουμε. Τι σημαίνει αυτό? Αλλαγή καραμπινάτη. Γιατί μέχρι τώρα η θέση μας ήταν καταψηφίζουμε, όπως είναι η θέση Ισπανίας, Ρουμανίας, Κύπρου. Τώρα ξαφνικά αποχή. Δεν θα ξεμπερδεψετε εύκολα σήμερα. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Κώστας από τη Γαλλία. Καλημέρα στον κύριο Χαρβαλιά. Η υποκρισία ξεχυλίζει. Χαμός για το Κόσοβο. Μας πήρε, λέει, η ουρά του Γαϊδάρου για ανθρώπινα δικαιώματα. Μούγκα για την Κύπρο. Μούγκα για τους Κούρδους στην Τουρκία. Μούγκα για τη Γάζα. Τελικά με αυτή τη λογική και η Βαλκανική πόλεμη ήταν υπεριαλιστική, λέει. Δεν είχε άδικο. Ξαφνικά έχουμε γίνει εμείς ατζέντιδες των Κωσοβάρων. Δηλαδή αυτά τα πράγματα ξεπερνάνε κάθε όριο λογικής. Η κυρία Μπακογιάννη έγινε ατζέντης των Κωσοβάρων για να αποκτήσουν ευρωπαϊκή υπόσταση, ευρωπαϊκή ταυτότητα και να μπουν βεβαίως στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας θυμίζω το Κόσοβο έχει κάνει αίτηση ένταξης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν αποτελεί τον προθάλαμο μιας θετικής αντιμετώπισης αυτής της προοπτικής, εν πάση περιπτώσει. Και σας μιλάω για ένα κράτος το οποίο δεν είναι κράτος, να το πούμε με τρεις λέξεις. Ναι, έχουμε αναφερθεί διεξοδικά για το κωσυφοπέδιο. Όμως εσείς προχωρήσατε ένα βήμα πιο κάτω, συνδέσατε αυτές τις εξελίξεις με την υποψηφιότητα Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, δεν το συνδέσατε εσείς. Ήρθε η κυρία Χριστοφιλόπουλου, δεν θέλετε άλλη μαρτυρία, και μας εξήγησε για ποιο λόγο επελέγει. Τον βγάλανε από τα πόδια του Ράμα στην ουσία. Ναι, αναφέρεστε μάλλον σε ένα άρθρο το οποίο πρέπει να σου πω ότι είχε γραφτεί και είχε παραδοθεί στην εφημερίδα πριν τη δήλωση του Γεραπετρίτη. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχω εντυπωσιαστεί τόσες μέρες που δεν υπάρχει παραμικρή αλβανική αντίδραση για την υποψηφιότητα αυτή του Μπελέρη. Τίνω λοιπόν να υποθέσω ότι υπήρξε εδώ μια άτυπη, αν θέλετε, μια υπόγεια συναλλαγή. Γιατί για την Αλβανία και οι Αλβανοί πολιτικοί, ξέρετε, στα εθνικά θέματα ομονοούν. Έχουν κοινές κόκκινες γραμμές και κοινό αξιακό κώδικα σε αντίθεση με αυτό το οποίο σημαίνει στην Ελλάδα. Για την Αλβανία λοιπόν η ελληνική συνένεση σε διεθνή αναγνώριση του κωσυφοπεδίου, οι πλάτες που βάζουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πολύ πιο σημαντικό από οποιονδήποτε Μπελέρη και από το αν θα παραμείνει δήμαρχος ή θα γίνει ευρωβουλευτής. Δεν υπάρχει λοιπόν μέχρι τώρα καμία επίσημη αλβανική αντίδραση που θα μπορούσαν να πούν με το σύνηθες θράσος της Αλβανίας ότι ανακατεύεστε τα εσωτερικά μας, δεν έχετε δουλειά, να βάζετε αυτόν ευρωβουλευτή, ακούσατε εσείς κάτι τέτοιο? Όχι, δεν ακούσατε. Συνάγω λοιπόν ότι όλα αυτά έχουν γίνει σε αγαστή υπόγεια συνεργασία. Δεν προτιμήθηκε ο κύριος Μπελέρης για να δοθεί μια έμφαση στο βορειοϋπηρετικό, γιατί αν ήθελε αυτή η κυβέρνηση να προστατεύσει τη μειονότητα της Αλβανίας θα το είχαμε δει. Και σε αρχή να το είχαμε δει πολύ νωρίτερα. Και επίσης υπάρχουν και άλλοι βορειοϋπηρώτες, θα σας έλεγα εμβληματικές προσωπικότητες, όπως ο Κώστας Κυριακού, που κατεβαίνει με το κόμμα της Νίκης, και ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε 9 χρόνια φυλακή, σας θυμίζω, στο ΣΠΑΤΣ. Συνεπώς αυτή η κίνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι πράγματι μια, θα σας έλεγα, απελπισμένη προσπάθεια να θωρακιστεί, να σταματήσουν οι διαρροές προς τα δεξιά,
κατεβάζοντας μια εμβληματική πατριωτική υποψηφιότητα. Όλα όμως εντάσσονται στο μικροκομματικό παιχνίδι και αυτό είναι πολύ θλιβερό. Καλά, αυτό δεν το λέτε εσείς, το είπε η κυρία Χριστοφιλοπούλου. Δεν χρειάζεται άλλη μαρτυρία, ναι, το είπε ναι. Δημόσια. Θέλω να προχωρήσω λίγο, γιατί είναι γνωστό, δεν έχετε παραδοσιακά χρόνια, δεν έχετε αντιαμερικανισμό έτσι. Λέτε όμως ότι οι συμμαχίες έχουν τα όρια όταν είναι προς όφελός τους. Όταν έρχεται ο κύριος Κέρι, δεν έρχεται ένας τυχαίος, και λέει βρείτε τα για τα θαλάσσια πάρκα με τον Ερντογάν. Και έρχεται και το State Department και σου λέει, ενώ τα έχεις δώσει όλα, είστε φουλ στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφθοράς, παρακολουθήσεων. Τι συνιστούν όλα αυτά σε σχέση και με τη γείτονα χώρα? Και το κερασάκι στην τούρτα, σε όσα αναφέρατε, τα δύο αυτά, είναι το τρίτο. Ότι υπάρχει μια αφόρητη πίεση να δώσουμε και άλλα όπλα τώρα, μάλιστα, στην Ουκρανία. Ναι. Patriot S-300. Έχουμε έξι στοιχείες Patriot. Η μία είναι ήδη στη Σαουδική Αραβία, φυλάει τις εγκαταστάσεις της Αράμκο. Έχουμε εμείς την πολυτέλεια, ρωτώ και τους ακροατές δηλαδή, νοερά, έχουμε την πολυτέλεια εμείς από τις πέντε συστοιχίες να δώσουμε έστω και μία στο Ζελένσκι? Είναι δυνατόν? Αυτά είναι τρελά πράγματα. Και πώς να σας πω, αντίκεινται και στη βούληση της κοινή γνώμης. Έχουν μετρηθεί αυτά. Όλες μα όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων, πάνω από 65%, διαφωνεί κάθετα με την αποστολή όπλων στην Ουκρανία. Πώς, δηλαδή, με ποια νομιμοποίηση η κυβέρνηση θα τολμήσει να δώσει έστω και μισό πύραυλο στο Ζελένσκι? Το διαψεύδει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εγώ θέλω δεν να το διαψεύδει ακριβώς. Ναι. Προσέξτε, γενικώς. Η διατύπωση είναι, ναι, είναι, ναι, πονηρή. Είναι πονηρή. Λέει, δεν θα διακινδυνεύσουμε την αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Σαχίνη? Αυτό ερμηνεύεται με 10 διαφορετικούς τρόπους. Μου λέει εδώ άλλος φίλος, μήπως έχουμε κάνει τα νησιά μας open bar? Η Έλλη μου γράφει, για την Κύπρο γιατί δεν γινόμαστε και εκεί, λέει, ατζέντιδες, αφού δεν μπορούμε να είμαστε σύμμαχοι και προστάτες και γινόμαστε ατζέντιδες όλων των άλλων, φτάνουμε μέχρι την Ουκρανία? Η Κύπρος κοίτα μακράν για την παρούσα κυβέρνηση. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει. Αισθάνεστε ότι τα νησιά μας γίνονται open bar, όπως μου λέει εδώ πέρα ο Κώστας? Τι να σου πω, εγώ ακούω ανθρώπους οι οποίοι είναι και σοβαροί και έχουν και γνώση του θέματος, όπως ο Περιφερειάρχης, ο κ. Μουτζούρης, ο οποίος είχε πει πρόσφατα ότι πράγματι αδειάζουν τα νησιά μας και από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και από οπλικά συστήματα. Μάλιστα. Εγώ μένω εκεί. Μάλιστα. Ο Νίκος με επαναφέρει στο θέμα του Κωσυφοπεδίου. Το Κωσυφοπέδιο, λέει, ξέρουν πολύ καλά πως είναι προέκταση της Αλβανίας μεγάλης. Τελικά, μήπως ουσιαστικά έχει μπει σε εφαρμογή το σχέδιο δημιουργίας της και εισαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή στο μέλλον? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία προκειμένου να έχει αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή της διχοτόμησης και της δημιουργίας, η Γερμανία, ενός κρατηδίου που όσο και να προσπαθούν από μόνο του δεν στέκεται. Ναι, σας είχα πει όταν ήμασταν παρέα και στην τηλεόραση ότι η βιασύνη για την ένταξη του Κωσυφοπεδίου και όχι μόνο και της Βοσνίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι πρωτίστως γερμανική. Στις μέρες μας οι Αμερικανοί είναι ένα κλικ πιο ανεκτικοί προς τη Σερβία για μια σειρά λόγων. Οι Γερμανοί είναι αυτοί που βιάζονται να βάλουν μέσα υβριδικά κράτη, τα οποία είναι αγκάθια, περιμετρικά αγκάθια θα σας έλεγα για το σερβικό έθνος, και βεβαίως αυτό, όπως λέει σωστά ο καλός ακροατής, ενισχύει τον αλβανικό μεγαλοειδατισμό, ο οποίος δεν αφορά μόνο τα Σκόπια και το Κόσοβο, αφορά και την Ελλάδα. Δηλαδή ο χάρτης της Μεγάλης Αλβανίας, τώρα μην τα λέμε, ξέρετε μέχρι που κατεβαίνει. Μου θυμίζει εδώ πέρα ο Βασίλης αυτό που λέγαμε προχθές. Δεν είναι μόνο λέει αυτά, είναι και τ' άλλα. Ήρθε η πράσινη υπουργός στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον κύριο Σκυλακάκη και είπε ότι βρήκε κατανόηση στο να πετύχουν μια προληπτική παύση στις εξορίξεις βαθαίων υδάτων στο όνομα της πράσινης πολιτικής. Αυτό δεν είναι μια παρέμβαση στην εθνική μας πολιτική στην ενέργεια? Αυτό είναι ομότατη παρέμβαση και είναι μια, ξέρετε, αλακάρτ προσέγγιση των Γερμανών. Οι άλλοι δεν θα κάνουν αυτό που κάνω εγώ. Μας επιβάλλουν αυτή τη στιγμή ένα συγκεκριμένο μοντέλο ενεργειακής ανάπτυξης, το οποίο βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές, φουλ ανανεώσιμες, δηλαδή κάθε κάμπος και ραχούλα να γεμίσει φωτοβολταϊκό
και ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι το δόγμα. Για να έχουμε μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία θα εισάγονται από τη Γερμανία. Και βλέπω πολύ κινητικό εσχάτως και τον Γερμανό πρέσβη, ο οποίος κινείται προς την ίδια κατεύθυνση και επιβολής ενεργειακών συνταγών, αλλά και εκλογικών συνταγών, κύριε Σαχίνη. Έχει αυτό. Βγει αυτός ο κύριος, ελληνομαθέστατος, δεν ξέρω τι, αρχαιολάτρης, όπως αρκετοί Γερμανοί, πλην όμως έχει άποψη για τα σύγχρονα τεκτενόμενα στην εκλογική σκηνή και απευθύνει συστάσεις ακόμα και προς φοιτητές να μην επιλέξουν αντισυστημικά κόμματα. Τι σημαίνει αυτό? Τώρα μου θυμίσατε, τώρα μου θυμίσατε, ναι, το Γιαβόλ, το βιβλίο σας, που λέτε τη διαρκή παρέμβαση του γερμανικού παράγοντα στα οικονομικοπολιτικά πράγματα της χώρας. Διαχρονικά. Αυτό μου λέτε. Μα τελικά δηλαδή ξανάρχονται όλα στην επικαιρότητα και στην επιφάνεια. Αυτός ο κύριος δηλαδή απευθύνει συστάσεις λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές για το τι πρέπει να ψηφίσουν οι Έλληνες. Ναι, αλλά... Μα είναι δυνατόν και να μην ψηφίσουν τα αντισυστημικά κόμματα, ξέρετε, αυτά ακριβώς τους εθνικολαϊκίστες, τους ακροδεξιούς, διότι έτσι χαλάει η προοπτική του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, όπως βασικά την έχουν φανταστεί ποιοι, οι Γερμανοί, οι οποίοι κάνουν και το κουμάντο και ρυθμίζουν τα πάντα στη ζωή μας. Κύριε Χαρδαλιά, ξέρετε, επειδή το ενεργειακό ο κόσμος λέει το ρεύμα ρευματάκι με τα χρωματιστά τιμολόγια, ό,τι και να γίνει, και το καύσιμο, δεν είναι απλό θέμα. Και άμα συνενεί ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας σε αυτό, όταν την ίδια στιγμή μας λένε ότι από Σεπτέμβρη και μετά έρχονται οι γεωτρήσεις, με συγχωρείτε, εγώ αν είμαι, να το πω έτσι, ο μεγαλοπολιεθνικός κολοσσός, η μεγάλη αδερφή πετρελαϊκή εταιρεία, ο Καρχαρίας και σούπα μούπες, θα τα μαζέψω και θα φύγω. Ασφαλώς, διότι είναι εντελώς αντιφατική η ενεργειακή πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Σας θυμίζω, δήλωση Δένδια, δεν θα γίνουμε κόλπος του Μεξικού. Μετά, όταν έσκασε η Ουκρανική κρίση, ξαναβγήκαν από το σιρτάρι και οι λιγνίτες, ξαναβγήκαν από το σιρτάρι και οι εξορίξεις. Τώρα ψιλομετανιώνουμε, όχι εξορίξεις. Τι να σου πω, είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, ποιος επενδυτής θα παρακολουθήσει αυτές τις παλινοδίες? Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με κάτι όμως, γιατί είστε χρόνια στο κομμάτι του πολιτικού ρεπορτάζ. Σε 1,5 μήνα έχουμε ευρωεκλογές. Αν παρακολουθήσετε, δεν ξέρω αν έχετε την υπομονή, τα τραπέζια πρωινά, μεσημβρινά και απογευματινά, βραδινά δεν έχουν πάει ακόμη, των μεγάλων πολιτικών σχηματισμών, με συγχωρείτε, αυτά δεν συζητιούνται. Ξέρετε τι συζητιέται? Αν ο Γιώργος Χαρβαλιάς είναι ομορφότερος και δημοφιλέστερος από το Σαχίνι και ποιος κάνει γκέλ στο TikTok και ποιος έκανε θαύμα. Είναι εικόνα αυτή η χώρας? Κύριε Σαχίνι, παρακολουθώ ελάχιστα και θα τα ελάχιστα λόγω επαγγελματικής διαστροφής. Ειλικρινά μου είναι απολύτως αδιάφορος αυτός ο λόγος ο οποίος εκφέρεται από υποψήφιους ευρωβουλευτές. Εγώ το μόνο το οποίο παρατήρησα με ενδιαφέρον και θαυμασμό, αν θέλετε, ήταν το πολιτικό μανιφέστο, γιατί περί αυτού πρόκειται, το οποίο εκφώνησε η εξαιρετική αυτή Μαρία Καριστιανού στο Βόλο και το οποίο πραγματικά με συγκλώνησε, γιατί μίλησε τη γλώσσα της καρδιάς μας. Είπε πράγματα έξω από τα δόντια, πράγματα τα οποία σκεφτόμαστε όλοι μας, αλλά δεν βρίσκονται άνθρωποι να τα πούν δημόσια. Και τα είπε αυτή η γυναίκα προς τιμήν της. Εγώ αυτό συγκρατώ. Είναι το μόνο, τώρα οι παράτες και οι ξυπνάδες που ανταλλάσσονται στα τηλεοπτικά πάνελ μεταξύ των beautiful people που θέλουν να γίνουν ευρωβουλευτές, με αφήνουν, κύριε Σαχίνη, παγερά αδιάφορο. Ναι, εσάς σας αφήνουν παγερά αδιάφορο. Ενδεχομένως δεν ακουμπούν και την καθημερινότητα της ακρίβειας μέχρι και τα μεγάλα θέματα, τα εθνικά της κοινωνίας. Όμως ενώ μας αφήνουν παγερά αδιάφορους, άμα δείτε, με συγχωρείτε, θα το πω αγοραία σήμερα, έχω βγει έξω από τα ρούχα μου, απ' όλα. Άμα δείτε τον δημοκατάλογο έτσι και κλεγής ευρωβουλευτής, με συγχωρείτε, είναι καλό επάγγελμα. Ξέρετε τι είναι στα 63 να βγαίνεις στη σύνταξη, κύριε Χαρβαλιά μου? Ή να καθαρίζεις τα 5 χρόνια γύρω στα 600 χιλιαρικά, τα επίσημα, Ναι, είναι γεγονός ότι αυτή η μισθή, κατά τη γνώμη μου, είναι και παράλογη, γιατί το έργο το οποίο προσφέρουν οι ευρωβουλευτές, μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν αντιστοιχεί σε τέτοιους μισθούς. Μην ξεχνάτε ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι συμβουλευτικό όργανο, δηλαδή δεν παράγει ούτε νομοθετική εξουσία, συμβουλεύει και η Κομισιόν κάνει το τελικό κουμάντο.
Μπάση περιπτώσει, τώρα αυτά έχουν αποφασίσει, αυτού του μισθού θέλουν να δίνουν, γι' αυτό και το επάγγελμα, κύριε Σαχίν, από ό,τι φαίνεται είναι περιζήτητο σε όλου του επαγγελματικού κλάδου, από μπασκετμπολίστε, από ηθοποιού, από τηλεπερσόνε. Όλοι βιάζονται και θέλουν να γίνουν ευρωβουλευτέ. Και πολύ φοβούμαι ότι αρκετοί από αυτού θα γίνουν. Αυτό είναι το τραγικό τη χώρα. Θα κλείσω με ένα μήνυμα του Γρηγόρη. Καλημέρα, λέει κύριε Χαρβαλιά, σα διαβάζω επισταμένο. Δεν πάνε να λέτε εσεί. Η Υπουργός Εσωτερικών τρέχει καμπάνια για την επιστολική ψήφο των αποδήμων εν ώψη των ευρωεκλογών και παρά τα email gate, δίνοντας 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε κανάλια. Αποκλείστηκαν sites και εφημερίδες, θα ενημερωθούν οι ομογενείς αποκλειστικά από τα δελτία ειδήσεων των μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών. Το ξέρετε, λέει. Τι να λέμε τώρα, αυτή η κυβέρνηση έχει ανάγκη σε επιστήμη, κύριε Σαχίνη, τον εκμαυλισμό των μέσων ενημέρωσης. Όσο μεγαλύτερο το μέσον και όσο μεγαλύτερη επιρροή διαθέτει, τόσο μεγαλύτερο το πακέτο. Τι να λέμε, τα λέει πάρα πολύ σωστά ο Κράτης. Γιώργος Χαρβαλιάς, θέλω να τον ευχαριστήσω. Είδατε, σήμερα τον βάλαμε, του είπαμε θα τον ταλαιπωρήσουμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι ξαναδιαβάστε όσοι το έχετε και πάρτε όσοι δεν το έχετε το Γιαβόλ. Θα ερμηνεύσετε πάρα πολλά από αυτά που συμβαίνουν σήμερα, τουλάχιστον με επίκεντρο τον ευρωπαϊκό χώρο, λέγε με Γερμανία, και όχι μόνο, για την κατάσταση, άντε να το πω έτσι, ΣΥΚ, της πολιτικής, οικονομικής και λοιπής ελίτ της χώρας. Κύριε Χαρβαλιά, καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.